Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου ξεκινά τι εργασίε του το μεγαλύτερο πολυσυνέδριο στην Ελλάδα, το Money Show, στου χώρου του ξενοδοχείου Hilton στην Αθήνα, με ειδική ενότητα αφιερωμένη στο νομό εντολο Καρνανία. Εταιρείε και φορεί από την περιοχή του νομού θα έχουν τη δυνατότητα να εκθέσουν προϊόντα και υπηρεσίε, ενώ σημαντικέ θα είναι και συνεδριακέ εκδηλώσει για την περιοχή με τη συμμετοχή καταξιωμένων ομιλητών. Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου στι 7 το απόγευμα, οι διοργανωτέ θα δώσουν συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Hilton για το πρόγραμμα, του ομιλητέ, τι συμμετέχοντε σε εταιρείε αλλά και του στόχου τη διοργάνωση. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρία με τίτλο του Ιντολακαρνανία Παρελθόν, Παρών και Μέλλον. Το ΜΑΝΕΙΣΟ είναι το μεγαλύτερο πολυσυνέδριο και έκθεση, το οποίο διοργανώνεται από το 1993 σε όλα τα μέρη τη Ελλάδα. Έχουν κάνει αρκετέ ημερίδε και στο εξωτερικό, στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και στην Κύπρο. Φέτο το πραγματοποιούμε το προσεχέ Σαββατοκύριακο, 21-22 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο Χίλ των Αθηνών, όπου η ιδιότητά είναι ότι σε σχέση με όλε τι προηγούμενε διοργανώσει, αποφασίσαμε φέτο να δώσουμε μια ιδιαίτερη στην περιφέρεια και ειδικότερα στο κομμάτι του νομού Ετωλοακαρνανία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν τόσο συμμετοχέ στο εκθεσιακό κομμάτι όσο και στο συνεδριακό. Στο εκθεσιακό συμμετέχουν τοπική παραγωγή αλλά και εταιρείε από το νομό Ετωλοακαρνανία που θα έχουν δυνατότητα να εκθέσουν προϊόντα και υπηρεσίε με σκοπό να τα διαφημίσουν και να τα προβάλλουν. Αλλά με μεγαλύτερη σημασία έχει και το συνεδριακό κομμάτι όπου θα δοθεί η δυνατότητα μέσα από τι πέντε διαφορετικέ συνεδρίε που θα πραγματοποιηθούν να αναπτυχθούν διάφορα θέματα που έχουν σχέση με το νομό Ετω... Το Ενδεικτικά αναφέρω την εκδήλωση που θα γίνει την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Χίλτον στι 7.30 το απόγευμα, με θέμα νομός σε το παρελθόν, παρόν και μέλλον, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Δικαιοσύνη του κ. Κωνσταντίνου Καραγκούνη, των βουλευτών του νομού Γιώργου Βαρεμένου και Νίκη Φούντα, του πρώην αντιδημάρχου Ναφάκτου του Δημήτρη Παπαναστασόπουλου, καθώ και του πρώην βουλευτή Αχαία του Νίκου του Παπαδημάτου. Επίση, μια άλλη σημαντική εκδήλωση είναι αυτή που θα γίνει το Σάββατο το πρωί με δύο ανθρώπου από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την κ. Αθηνά Θεοδωρακοπούλου, ερευνήτρια και τον κύριο Αγγελόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή, σε σχέση με την βιολογική καλλιέργεια τη Ελιά. Ενώ η πιο σημαντικότερη εκδήλωση είναι αυτή που θα γίνει το Σάββατο το βράδυ από την εφημερίδα Παλμό του Τολακαρανία, που με αφετηρία και με σκοπό τα 15 χρόνια που γιορτάζει από την έκδοσή τη, πραγματοποιεί διάφορε βραβεύσει προσωπικότητων, όπω είναι ο δημοσιογράφο Πάνο Σόμπολο, ο Νίκο Οκορδό με το κέντρο Λόγου και Τέχνη Διέξοδο από το Μεσολόγκη και η μνήμη του Αναστάσιου Πεπονή, που είναι ένα σημαντικό πολιτικό με μεγάλη έτσι τα δύο στα πολιτικά δρόμενα ε, τη χώρα, αλλά και ειδικότερα στην περιοχή του μεσολογίου. Σύμφωνα με τον κύριο Λουίζο, πρόκειται για ένα σημαντικό πολυσυνέδριο. Στο οποίο η Ετωλοκαρδανία θα αναδειχθεί και θα αποτελέσει σημείο αναφορά για όσου συμμετέχουν στι εργασίε του συνεδρίου πρέπει στις ιδιότερες συνθήκες που ζούμε να αναζητούμε λύσεις που θα μας βγάλουν από τα διέξοδα και νομίζω ότι σε περιόδους κρίσης θα πρέπει να αναζητούμε λύσεις καθώς και εκδηλώσεις μέσα από τις οποίες θα αναδειχθούν κάποιες προτάσεις που θα μας βοηθήσουν να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Πιστεύω ότι παρότι οι συνθήκες είναι δύσκολες, είναι μια ευκαιρία τόσο για την Εντελοα και γενικότερα για τη χώρα μας μέσα από αυτό το πολυσυνέδριο και το πρόγραμμα των 102 εκδηλώσεων που θα γίνουν αυτές τις δύο να αναδειχθούν πράγματα και λύσεις και όλα αυτά που νομίζω ότι μέχρι τώρα μας έχουν φέρει πίσω είναι κανά με την κατάλληλη στρατηγική αλλά και με την ε, ακόλουθη σημαντική πολιτική να μα οδηγήσουν σε μεγαλύτερα επίπεδα ανάπτυξη. Και νομίζω ότι ειδικά ο νομό του Τελοκρανή, στο οποίο είναι αφιερωμένο φέτο στο Πολυσυνέδριο Μάνα Ισό, του αξίζει και νομίζω αξίζει περισσότερα από όσα μέχρι το